Πάμε στον ελεύθερο τύπο αναδρομικά σε δόσεις από το 2021. Βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα. Ακόμη ποτέ ξανά η χώρα στη δίνη του μίσους. Και η καλή εικόνα της χώρας δίνει ελπίδες για τον τουρισμό. Ακούγεται πολύ έντονα ότι μπορεί να πάμε ακόμη και σε διακρατικές συμφωνίες. Μ ε, με, κειμένου, με, 7 χώρες προ το παρόν. Με τις 7 χώρες που έκανε τηλεδιάσκεψη ναι. ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Προκειμένου να επανεκκινήσουμε τον ε, το ε, τουρισμό, ε, ε, να σώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτήν την εμπαγή μας Ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάτι το οποίο πέρασε στον Τούκου. Ε, και αναφέρομαι γενικά στην, στη θέση που πρέπει να έχουν τα κόμματα στην Ελλάδα ότι ε, ε, θα πρέπει να πιέσουν προ την πράξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει επιτέλου μια ενιαία γραμμή αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού. Ε, για μια ακόμη φορά δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε ότι είναι μόνο για να μαζεύει με του προπολογισμού και δεν μπορεί να, να συντονίσει καταστάσει ε, ακραίε όπω είναι αυτή. Δυστυχώ αυτή είναι η αλήθεια. Στην η Ευρωπαϊκή μερίδια. Ένωση των Τραπεζιτών, να το πω πολύ απλά. Στην εφημερίδα τη ε, στη Δημοκρατία, βουτιά στα ακίνητα, μειώσει σόκ 40% λόγω κορονοϊού, πίνακε αναπεριοχή, χάο και μετανοίκια στα μαχαίρια οι μισθωτές, με του ιδιοκτήτε που ακόμη περιμένουν αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό που λέει η Δημοκρατία πρώτη σελίδα, υπόψη βάλτε το και στην περίπτωση των κόκκινων δανείων. Διότι αν κάποιο πει στην τράπεζα, πάρτε το σπίτι μου, Τότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά το δίνει κοψιωτιμή στο σπίτι της η τράπεζα, με ό,τι αυτό σημαίνει και, στον, ε, και αν γίνει και όταν θα γίνει ο πληστηριασμό. Mm -hmm. Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε πολύ μεγάλε καταστάσει όπου, όπου, όπου η κυβέρνηση μέχρι στιγμή έχει μια δυναμία. Α, και Αν ε, θέλετε λίγο αργότερα, μπορώ να σα πω και την άποψή μου για το πώ πρέπει, πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα τη οικονομία. Η οικονομία θα μα φέρει χειρότερε καταστάσει από ό,τι τα μνημόνια που περάσαμε. Με το φόβο τη πανδημία τη ανεργία. Τώρα πάμε στην Εσπρέσο. Ε, το τέρα του κάβου χτύπησε, σοκ στην Κέρκυρα. ξύπνησαν μνήμε από του βιασμού τουριστριών. Ο 47χρονο είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και χαζογκόμενα έφαγε τον Χρήστο Λούλη, κόπηκε σποτάκι για τον κορονοϊό, όπου πρωταγωνιστούσε ο Ιθοποιό, κρύθηκε ω ε, σεξιστικό. Ε, ως σεξιστικό. Ε, ο κ. Λούλη απάντησε ότι. Δεν βρίσκω κάτι το, το, το σαξιστικό στο, στο σποτάκι. Ε, Αντιθέτω, αν δεν, αν δεν εξυπηρετούσε τον, τον, τον το σκοπό, το του, σκοπό του, καλώς έκανε και αποσύστηκε, έφυγε ο Λούλη. Αν ήρθε, είναι να προκαλέσει τον λαϊκισμό, ηλέ... ήρθε έτσι ακριβώ. Ναι, δηλαδή, από ηλέγουμε. ό,τι κατάλαβα, ε, η λογική είναι το ότι θα έπρεπε ο κύριο Λούλη, με το σποτάκι δηλαδή, ο πρωταγωνιστή, να μιλάει με έναν φίλο του, με έναν κολλητό του και όχι Εγώ, με Εγώ σε προσωπικό επίπεδο θεωρώ υπερβολική την, την αντίδραση παρόλα αυτά. Ε, Σα το έλεγα και νωρίτερα, το θεωρώ λίγο ακαλέσθητο και δεν μου άρεσε και ω σποτ. Δεν θεωρώ, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο εφάνταστο mm -hmm. ένα μήνυμα ή το μήνυμα που θα ήθελε να περάσει η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία για να μην πηγαίνουμε και να μην συνοστιζόμαστε στι πλατείε. Σαν το πρώτο σποτάκι δεν θα ξαναβγεί. Αυτό που βλέπετε τον άνθρωπο πάνω στο νεαράτσι Εμένα... να, να περπατάει, ε, ε, τη γάτα ε, 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 μόνη τη στον δρόμο. είναι ακαλέσθητο. Δηλαδή τώρα όλα ναι. τα άλλα νομίζω είναι να είχαμε να λέγαμε και από ναι. το να προκληθεί ο διχασμό ναι. καλώ έκανε και από την να το μήνυμα. Και ε, η Βίκη Σταυροπούλου που έχει πάρει το σεντόνι τη για να μα κάνει τη μάσκα. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. <laughs> Αλλά έχει ένα, μια, μια, πολύ έντονη, ε, έτσι, έναν έντονο αυτό σαρκασμό αυτή η ιστορία. Ε, προσπαθούν να κρατήσουν τη ζωντανό το μήνυμα, μείνεται, να μείνουμε ασφαλεί, να προσέχουμε τι αποστάσει κτλ, κτλ. Όλα αυτά μπορεί να γίνονται και με ταχύτητε οι οποίε δεν διασφαλίζουν την ποιότητα του παραγόμενου. Ε, αφού λοιπόν υπήρξε φασαρία, καλά κάνανε, το απέσυραν. Ε, να πάνε σε, στο, στο επόμενο. την έβλεπα στο The Just Two of Us του, με τον Νίκο Τ'Agoclony. Βίκη, πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό πάνελ. Δεν ασχολείστε καθόλου λιγάκι με αυτέ τι εκδόσει δικέ μα. The Just Two of Us, τι, για παράδειγμα. Η Μαρία Πακοδίμου ήταν εκθαμβωτική, παραδείγματο ε, χάρη. Ε, 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 εκθαμβωτική και αποκαλυπτική. Εκθαμβωτική και αποκαλυπτική, <laughs> ακριβώ. Την αγαπώ Λιόν, πολύ τη Μαρία. Πάμε στη Star Press. Ο δράκο του Κάβου ξαναχτύπησε. Αναζητείται για την απαγωγή και το βιασμό τη μια 34χρονη. Είχε καταδικαστεί το 2012 σε 53 χρόνια για έξι βιασμούς και αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο. Και να πω πριν πάω στην Ναυτεμπορική ότι μα περιμένει η κυρία Δήμησα από τη ΔΕΗ να δούμε τι γίνεται με την Αριστείδου. Να δώσουν απαντήσει για το τι ακριβώ συμβαίνει εκεί εδώ και πολύ ε, ώρα. Με περισσότερου από 500 ε, πολίτε να είναι στιβαγμένοι σε, σε ουρέ ε, ε, χωρί αποστάσει. Ναυτεμπορική, νέε ρυθμίσει χρεών και αύξηση των δόσεων. Όλο το πακέτο διευκολύνσεων που βρίσκεται στο ε, τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών και του Μαξίμου.